ο κύριος Κοντοσφύρης μαζί μας, εμπορική διεύθυνση Τζέντα Ελλάς. Είμαστε στον πειραματικό της Τζέντα και μια εικόνα, έρχονται παραγωγοί, βλέπω ευχαριστημένοι. Είναι περίεργες συνθήκες, έχουμε κλιματική αλλαγή, πάρα πολλά θέματα, νέες αρρώστιες, νέες ανθεκτικότητες και ανεκτικότητες. Κύριε Κοντοσφύρη. Λοιπόν, φέτος είναι μια χρονιά που δοκιμαζόμαστε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι σαν να βρισκόμαστε, ενώ είναι τέλη Ιανουαρίου, είναι σαν να βρισκόμαστε τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Τα φυτά έχουν γεράσει, έχουν τρέξει πολύ, έχουν έρθει παραγωγές πιο γρήγορα από αυτό που περιμέναμε, γι' αυτό και οι τιμές δεν είναι πολύ ψηλές. Απ' την άλλη μεριά όμως φέτος θα δοκιμαστούν και τα υβρίδια, τα οποία έχουν πραγματικά ανοχές στις ιώσεις, έτσι όπως είναι το Ρωμαίος για παράδειγμα, γιατί θα δείτε ότι αυτά θα συνεχίσουν Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη να κόβουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ καλό δείγμα εδώ πώς μία ποικιλία μπορεί πραγματικά να αντισταθεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι έτσι. Ωραία. Ναι. Είναι μόνο το Ρωμαίος ή έχουμε και άλλες ποικιλίες και άλλα? Εκτός από το Ρωμαίος υπάρχουν και άλλα υβρίδια, όπως είναι το Οκεανός. Είναι ένα υβρίδιο το οποίο μπαίνει σε πολύ πρώιμες ανοιξιάτικες φυτέψεις στα Φιλιατρά, αλλά και εδώ στην Κρήτη. Είναι το Ερμής, που είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο υβρίδιο, δηλαδή έχει ήδη μαζέψει το στελεχός του και έχει ανοίξει τα παράκαβα και έχουμε πάρει ήδη από τα παράκαβα. Οπότε τι θέλουμε να πούμε, ότι η ροή και η ταχύτητα με την οποία κινούνται κάποια υβρίδια αντίστοιχα δίνουν διαφορετικές λύσεις. Μιλάμε πάντα για το μακρύ αγγούρι, ναι, έτσι. Πάντα για μακρύ αγγούρι μιλάμε. Εντάξει, μετά υπάρχει το Αίολος, που είναι ένα αγγούρι, όλα αυτά που συζητάμε τώρα έχουν ψηλό επίπεδο ανοχών σιώσης. Χωρίς αυτό δεν προχωράς. Λοιπόν, το Αίολος έχει ανοχή σιώσης και έχει και ανοχή στο φουζάριο, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για τους παραγωγούς και αναγκάζονται να εμβολιάσουν. Οπότε έχουμε επιλογές εδώ για να δουν οι παραγωγοί διαφορετικά project και ιδέες. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν. Ναι. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους μας.